Στη Γενέβη της Ελβετίας, σε μια εβδομάδα, μεταφέρονται οι διαπραγματεύσεις για το εδαφικό. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ύστερα από πρόταση του Πρόεδρου Αναστασιάδη να διακόψουν τις διαπραγματεύσεις για μια εβδομάδα και να επαναρχίσουν το διάλογο στις 20 Νοεμβρίου. Οι συνομιλίες στο Μονπελεράν ολοκληρώθηκαν τα μεσάνυχτα μετά τη μαραθώνια συνάντηση Αναστασιάδη Ακιντζή που διήρκεσε 5 ώρες. Για σημαντική πρόοδο στις πενθήμερες διαπραγματεύσεις των δύο ηγετών στο Μονπελεράν της Ελβετίας κάνουν λόγο τα Ηνωμένα Έθνη. Σε γραπτή δήλωση του εκπροσώπου τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, τονίζεται επιλέξει ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ημερών το κεφάλαιο του εδαφικού και όλα τα άλλα θέματα συζητήθηκαν αλληλένθετα. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο. Στη δήλωση επισημαίνεται ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν με πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη να διακόψουν το διάλογο για μία εβδομάδα και να επαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στη Γενέβη. Στη γραπτή δήλωση του εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο καταγράφεται και η ευγνωμοσύνη των δύο ηγετών στην κυβέρνηση της Ελβετίας για τη γενναιοδορία, τη φιλοξενία και την ανεκτήμητη στήριξή της στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Εφικτό θεωρεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το στόχο για επίτευξη συμφωνίας του εδαφικού στις συνομιλίες της Γενέβης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε για σημαντική και αξιοσημείωτη πρόοδο που επιτρέπει την αισιοδοξία για συμφωνία. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει κατάληξη και είναι γι' αυτό το λόγο, είπε, που οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν. Σε συνέντευξη τύπου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών στο Μονπελεράν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι στόχος των συνομιλιών της Γενέβης είναι να υπάρξει συμφωνία επί των κριτηρίων για το εδαφικό, τα οποία να αποτυπωθούν σε πολύ συγκεκριμένο χάρτη, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για την τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Διαβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιστρέφοντας στην Κύπρο, θα ενημερώσει όσοι είχε υποσχεθεί και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τεκτενόμενα στο Μονπελεράν. Ερωτηθείς για τη διάρκεια των συνομιλιών στη Γενέβη, τόνισε ότι δεν καθορίστηκε χρονοδιάγραμμα, αλλά η αρχική συνεννόηση προβλέπει για 3 ημέρες. Σε ρώτηση αν κατατέθηκαν χάρτες στις συνομιλίες, επανέλαβε ότι δεν συζητήθηκαν χάρτες από τη στιγμή που δεν συμφωνήθηκαν τα κριτήρια. Σε ρώτηση γιατί οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στη Γενέβη, ο εκπρόσωπος είπε πως πρόκειται για τη συζήτηση του εδαφικού και υπάρχει συγκεκριμένη προσέγγιση από πλευράς του τουρκοκύπριου ηγέτη που δεν επιθυμεί να το συζητήσει στη Λευκοσία. Σημαντικό δεν είναι ο χώρος των συνομιλιών, αλλά η ουσιαστική συζήτηση, επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο πρόεδρος Αναστασιάδη ζήτησε χρόνο μίας εβδομάδας ώστε να διαβουλευτεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τα κόμματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μουσταφά Κιντζή Μπαρίς Μπουρτζού. Σε δηλώσεις σε τουρκοκύπριους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο Μονπελεράν, ο Μπουρτζού είπε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδη ζήτησε και είχε κατηδίαν συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, κατά την οποία ζήτησε μια εβδομάδα χρόνο για να διαβουλευτεί με την Αθήνα και τα κόμματα. Αν και το αίτημα δεν έκανε ευτυχισμένη την τουρκοκυπριακή πλευρά, είπε, δεν θέλαμε να απογοητεύσουμε τον συνομιλητή μας και σκεφτήκαμε ότι σίγουρα αυτό θα τον έκανε να αισθάνεται πιο άνετα. Ο Μπουρτζού ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν από εκεί που έμειναν σε μια νέα ημερομηνία που συμφωνήθηκε με την ίδια μεθοδολογία και τους ίδιους στόχους. Αναφερόμενος στα κριτήρια για το εδαφικό, ο Μπουρτζού είπε ότι σημειώθηκε μερική πρόοδος. Μόλις υπάρξει συμφωνία στα κριτήρια, θα καθοριστεί ημερομηνία για πενταμερή διάσκεψη, όπως είπε, και στη συνέχεια θα εργαστούν από κοινού για την αποτύπωση των κριτηρίων σε χάρτη. Σε ερώτηση αν υπήρξε χάρτη στο τραπέζι, ο Μπουρτζού απάντησε αρνητικά. Ερωτηθείς αν θα χαρακτήριζε την εβδομάδα στο Μονπελεράν ως χαμένη, ο Μπουρτζού απάντησε αρνητικά. Μέσα σε αυτές τις 5 μέρες, είπε, εργάστηκαν προς την επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί πριν μεταβούν στην Ελβετία με σοβαρότητα, σταθερότητα και ετοιμότητα. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα αποτελέσματα των συνομιλιών στο Μονπελεράν αναμένουν τα κόμματα. Σε δηλώσεις στο Τρίτο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του DC, Νίκος Τωρναρίτης, εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτέλεσματα των συνομιλιών. Το ΑΚΕΛ θα αναμένει την ενημέρωση του Προέδρου για να τοποθετηθεί υπεύθυνα, δήλωσε στο Τρίτο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γουκαΐδης. Τόνισε ότι επιβάλλεται ενημέρωση και συλλογικότητα στους χειρισμούς. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΥΚΟ, Άθος Αντωνιάδης, επέκρινε τον Έσπεν Μπαρθάιντα ότι ασκεί πιέσεις προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη και κατηγόρησε τον Μουσταφά Κιντζή ότι δεν κατέθεσε χάρτη στις συνομιλίες, όπως αρχικά δήλωσε ότι θα πράξει. Στο Μονπελεράν δεν επιτεύχθηκε αυτό για το οποίο μετέβησαν οι δύο ηγέτες, δηλαδή δεν κατατέθηκαν χάρτες, τόνισε ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚΟΣ της Ευσταθίου. Ο εκπρόσωπος τύπου της Συμμαχίας Πολιτών, Αλέξανδρος Μιχαηλίδης, δήλωσε ότι το κόμμα του εκφράζει ανησυχία και αγωνία για τις υποχωρήσεις, όπως είπε, που έχουν ήδη γίνει.
Ο αντιπρόεδρος του κινήματος Αλληλεγγύη, Πόλης Παλίκαρος, εξέφρασε την ευχή να υπάρξει κατάληξη σε ένα καλό και βιώσιμο σχέδιο για λύση του Κυπριακού. Ο Κυριάκος Τσιμίλης, εκ μέρους του κινήματος Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι η διαδικασία δεν τερματίστηκε. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΕΛΑΜ, Γιάδης Γιάδη, δήλωσε ότι το κόμμα του διαφωνεί με τη βάση λύση των διαπραγματεύσεων.